Λοιπόν, θέλω να σας θυμίσω τις δύσκολες στιγμές που πέρασε η πολύ γνωστή αστρολόγος η Μπέλα Κιδωνάκη πριν από 8 μήνες. Η Μπέλα λοιπόν έχασε το γιο της. Μας είχε κάνει την πρώτη στιγμή εντύπωση η δύναμη ψυχής με την οποία αντιμετώπισε αυτό το χαμό. Η Μπέλα λοιπόν έλεγε για το πώς ακριβώς ένιωθε, είχε μια διέστηση πολλά χρόνια πριν, από πολύ νωρίς, ότι τον άγγελο αυτό θα τον χάσει και ότι θα ανέβει γρήγορα στον ουρανό. Αισθάνθηκε κάποια στιγμή ότι η διέστησή της βγήκε αληθινή όταν ο γιος της έπαθε ένα πάρα πολύ σοβαρό τροχαίο. Το παιδί έπεσε σε κόμμα, ξύπνησε από το κόμμα. Και προσέξτε, αφού έγινε τελείως καλά, αποκαταστάθηκε σχεδόν πλήρως η υγεία του, τότε έφυγε. Δηλαδή το παιδί της το χάσε 2 φορές. Πάμε να δούμε το βίντεο και σε λίγο θα έρθει κοντά μας να δείτε με ποιο τρόπο παίρνει δύναμη και αντιμετωπίζει τη ζωή από εδώ και πέρα. Down on my knees again tonight. 8 μήνες έχουν περάσει από τότε που η Μπέλα Κιδωνάκη έχασε ξαφνικά το μονάκριβο γιο της. Η γνωστή αστρολόγος απαρηγόρηται από το χτύπημα της μοίρας, δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο γιος της Γιάννης δεν είναι πια στη ζωή. Η ίδια, μην μπορώντας να αντέξει τον ξαφνικό χαμό του παιδιού της, λίγα 24 ώρα μετά είχε γράψει στην προσωπική της ιστοσελίδα. Έχασα τον μονάκριβο γιο μου. Πονάω πολύ και το μοιράζομαι μαζί σας, γιατί το έχω ανάγκη. Άμα γράφω σε αυτό το λευκό χαρτί, νιώθω ότι ξαλαφρώνω. Όσοι τον ξέρατε, προσευχηθείτε να πάει στο φως. Είναι ένας άγγελος και μας έδωσε για λίγο το φως του. Αλλά βιαζόταν να φύγει εκεί που άνοιγε πραγματικά. Η Μπέλα Κιδωνάκη δεν μπορεί να πιστέψει ότι το καμάρι της, ο μοναχογιός της, δεν είναι πλέον ανάμεσά τους. Πριν από ένα χρόνο περίπου, ένα σοβαρό ατύχημα παραλίγο να στοιχήσει τη ζωή του παιδιού της. Τότε η Μπέλα Κιδωνάκη είχε μιλήσει για τις ώρες αγωνίας που περνούσε, καθώς ο 25χρονος Γιάννης νοσηλευόταν σε μονάδα εντατικής. Είχε ένα δύσκολο ατύχημα στις 2 του μηνός, ο γιος μου. Με μηχανή, μαζί με, ήταν συνοδηγός, συνεπιβάτης ο γιος μου και το άλλο το παιδί. Χτύπησαν με ένα φορτηγό στην λεωφόρο Ηρακλείου, στις 2 τα ξημερώματα. Και η κατάσταση για 3 εβδομάδες ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Κατάφερε όμως να ξεπεράσει τον κίνδυνο και να βγει και πάλι νικητής. Και ενώ οι δύσκολες στιγμές που έζησε η οικογένεια μοιάζουν να είναι ένας κακός εφιάλτης, στις 23 Μαρτίου ο Γιάννης θα φύγει αναπάντηχα από τη ζωή. Ο αποχαιρετισμός της αστρολόγου προς το μονάκριβο γιο της είχε συγκλονίσει. Περασμένο Ιούλιο ήταν η πρώτη φορά που ο Γιάννης δεν γιόρτασε τα γενέθλιά του. Η Μπέλα Κιδωνάκη όμως θέλησε να ευχηθεί στο γιο της μέσα από ένα γράμμα. Τελικά είμαι τυχερή. Η ζωή μου έδωσε ένα υπέροχο δώρο. Εσένα, αγόρι μου. Αλλά επειδή ήσουν πολύ εύθραυστος και πολύτιμος, ο Θεός σε έκρυψε στη χώρα των αθανάτων για να μην χαθείς. Σε αγαπώ. Όσο και να κλάψει Μπέλα Κιδωνάκη, όσο και να πονάει η ψυχή της από το χαμό του μονάκριβου γιού της, ξέρει πολύ καλά η ίδια πως τίποτα δεν θα τον φέρει πίσω. Αυτό που ξέρει πολύ καλά όμως, είναι ότι όλα και όλοι αγαπάνε τον Γιάννη και δεν πρόκειται να τον ξεχάσουν ποτέ. Γι' αυτό πάντα ο Γιάννης ήθελε να τραγουδάει «Όλα σε αγαπάνε». Όλα σε αγαπάνε. Όσο δυνατά. Έφυγες και κάνω πράγματα τρελά. Όλα σ' αγαπάνε.
Πώς αντέχεις? Δεν ξέρω. Πώς αντέχεις? Νομίζω υπάρχει κάτι πάνω από εμάς τους ανθρώπους και το αντέχουμε. Έτσι πιστεύω. Την ώρα δηλαδή που σου γίνεται κάτι πολύ δύσκολο, υπάρχει μια δύναμη που σε σπρώχνει και σου λέει προχώρα. Αυτό έχω δει δηλαδή. Είσαι εδώ γιατί έχεις ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο να σκέφτεσαι. Ναι. Αυτό τον αποχωρισμό, τον προσωρινό. Και μάλλον αυτό έτσι, που γιατί είπες, ο προσωρινός. Ακούγεται αυτό που μου κάνει καλό. Είναι αυτό που σου κάνει καλό και είναι αυτό που σε κάνει να βοηθάς και πολύ κόσμο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πολλοί κόσμος στη θέση σου. Και ξέρω ότι έχεις επικοινωνία και μέσα από το site σου και μέσα από τη δουλειά σου με πάρα πολύ κόσμο. Και έχεις βρει έναν τρόπο στο να μένεις εσύ δυνατή και να δίνεις. Να δίνω κιόλας. Να δίνεις και δύναμη. Και θέλω να κουβεντιάσουμε τον τρόπο αυτό. Ναι. Αυτόν τον τρόπο. Θα πάμε σε διαφημίσεις, θα μας τα πεις μετά. Okay. Μετά το break. Εντάξει.